Σας καλέσαμε σήμερα για να σας παρουσιάσουμε τις σκέψεις μας και τις προγραμματικές μας θέσεις για τις λιμενικές υποδομές του νησιού μας. Θέλουμε να ανοίξει ο διάλογος και επιτέλους να μπει μια λογική για την υλοποίηση αυτών που η χιακή κοινωνία περιμένει. Τα μεγάλα θέματα στοιχείως συνήθως ανοίγουν σε εκλογική βάση. Ο καθένας καταθέτει το μεγάλο του όνειρο χωρίς κανένα σχεδιασμό και στη συνέχεια εγκλωβίζει τη συζήτηση σε αυτό χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Αποτέλεσμα, να συζητάμε μόνιμα και να μην υλοποιούμε. Μάλιστα, κάποιοι θεωρούν ότι έχουν επιτελέσει και το καθήκον τους και φταίνε πάντα οι άλλοι που δεν γίνεται πράξη τίποτα. Εδώ και 20 χρόνια κατατίθεται σκέψεις, σχέδια, αλλά πάντα βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Ή μάλλον για το κεντρικό λιμάνι, σε ακόμη χειρότερο σημείο. Για μας έχει αξία να υπάρξει μία δέσμευση σε έναν υλοποιήσιμο σχεδιασμό. Η υλοποίηση τέτοιων υποδομών υπερβαίνει το χρόνο θητείας μιας δημοτικής αρχής και χρειάζεται να υπάρξει επιλογή του τι θα γίνει η δέσμευση στο να γίνει. Ο Γιάννης ο Σιδεράτος που είναι δίπλα μας θα σας παρουσιάσει τη μέχρι σήμερα κατάσταση. Θα καταδειχθεί ότι πρακτικά είμαστε στο ίδιο σημείο και η σημερινή αρχή και ειδικά ο κύριος Καρματζής δεν είναι καθόλου άμυρος ευθυνών. Υπήρξε επικεφαλής του Λιμενικού Ταμείου, βουλευτής, αντιπεριφερειάρχης και δήμαρχος. Τι έχει κάνει για το λιμάνι? Το απόλυτο τίποτα. Λόγια, φωτογραφίσεις και αναζήτηση κάποιου άλλου που ευθύνεται λες και ο ίδιος είναι απλός παρατηρητής. Λιμάνι σύγχρονο δεν έχουμε, αλλά έχουμε πεζοδρόμια στο λιμάνι. Αυτό το θεωρούν κατόρθωμα. Η φτωχιά προκυμαία και η πλευρά του λιμανιού προς το Χανδρί ακόμα περιμένει την ολοκλήρωση των πεζοδρομίων. Όπως πάντα, μισά έργα με προεκλογική συνήθως σκοπιμότητα. Επιπλέον, ετοιμάζεται ένα master plan, αλλά ταυτόχρονα και χωρίς να θέλουμε και να έχουμε χωροθέτηση υδατοδρομίου, χωρίς πιθανότατα το ένα να λαμβάνει υπόψη το άλλο. Μιλάμε για την αίθουσα επιβατών εξωτερικού, που έχουν ανακοινώσει μέχρι σήμερα 10 φορές, αλλά ταυτόχρονα σχεδιάζουν υποδομές υποδοχής και σε τυχόν επέκταση του λιμανιού. Κύβη και κέραμη αντί σχεδίου. Επίσης, να πούμε ότι οι λιμενικές υποδομές δεν είναι μόνο το λιμάνι της Χίου και το λιμάνι των Μεστών. Είναι και τα λιμιά που ακόμη αναμένουμε να μάθουμε τι γίνεται. Είναι και η Μαρίνα, είναι και το λιμάνι Καρδαμίλη και η Ιχθυόσκαλα και οι υποδομές που εξυπηρετούν τους ερασιτέχνες ψαράδες. Για μας, ο όποιος σχεδιασμός χρειάζεται να είναι όχι μόνο σε γνώση, αλλά και να έχει τη μέγιστη δυνατή συνένεση της χιακής κοινωνίας. Γι' αυτό το λόγο έχουμε προτείνει και εφόσον επιλεγούμε ως Δημοτική Αρχή τη λειτουργία ενός οργάνου όλων των επιστημονικών, παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της Χίου, το οποίο θα διαβουλεύεται και θα επιζητά τη βέλτιστη λύση για τα θέματα του νησιού. Ας σκεφτούμε ότι ακόμη και ο σημερινός σχεδιασμός δεν είναι σε γνώση κανενός. Ποια λύση θα προτείνει το master plan δεν το γνωρίζει κανείς. Αυτό θα μπορούσε να έχει επιληθεί με τη λειτουργία του οργάνου και ο κάθε φορέας από τη θέση του θα είχε συμβάλει στη λύση και στην υλοποίηση. Παράλληλα, χρειάζεται να είναι ενήμεροι και κατά το δυνατό συμμέτοχοι και οι δημότες. Έχουμε προτείνει και ένα σύστημα ηλεκτρονικής διαβούλευσης, όπου ο κάθε δημότης θα μπορεί να καταθέτει τη γνώμη του. Αυτό δοκιμαστικά θα το θέσουμε σε λειτουργία μέσω της σελίδα μας, hiosmbrosta.gr. Θα σας πει λίγα ο Γιώργος Ομελέκος σχετικά με αυτό. Το Χίος Μπροστά έχει επεξεργαστεί προτάσεις, τις οποίες θα ακούσετε σήμερα. Και μιλώ για προτάσεις γιατί θέλουμε από αυτές, με συμμέτοχο τους δημότες, να προκύψουν οι καλύτερες λύσεις. Το τρίπτυχο διαφάνεια, διαβούλευση, υλοποίηση αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της λογικής που έχουμε για τη λειτουργία του Δήμου. Είμαστε σίγουροι ότι εφόσον το μήνυμά μας φτάσει σε όλη τη Χίο, η αλλαγή στο Δήμο με την εμπιστοσύνη των Χιωτών θα φέρει και την αλλαγή στη Χίο. Αν με δύο λόγια μπορώ να περιγράψω το όραμά μας για τη Χίο, θα σας έλεγα ότι επιδιώκουμε το νησί μας να γίνει τόπος που μπορούν τα παιδιά μας με ασφάλεια να ξεδιπλώσουν τις δημιουργικές τους δυνατότητες.